μακρύ. Το λόγο έχει ο κύριος Δρίτσας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σε αυτήν την τελική φάση πλέον της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση έχουμε εισέλθει ήδη και στην ενότητα που αφορά κυρίως τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα οποία και θα μιλήσω. Δηλαδή, τις προτάσεις για την αναθεώρηση της παραγράφου 1 του άρθρου 101, της παραγράφου 4 επίσης του άρθρου 101, την εισαγωγική ερμηνευτική παράγραφο στο άρθρο 101 και της παραγράφου 2 και 4, την παράγραφο 2 του άρθρου 102. Και από εκεί και πέρα μένουν μια σειρά από καταργούμενες διατάξεις για τις οποίες δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερη λεπτομερέστερη αναφορά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου από την αρχή να κάνω μια αναφορά στο πολύ σημαντικό ρόλο που έπαιξαν και διαδραμάτισαν στην προηγούμενη Βουλή, στην προτείνουσα Βουλή, τρεις συνάδελφοι βουλευτές που πρότειναν τα περισσότερα από αυτά τα άρθρα και τα ενσωμάτωσε η κοινοβουλευτική ομάδα στις συνολική μας πρόταση, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν είναι στην παρούσα Βουλή, δεν έχουν εκλεγεί στην παρούσα Βουλή. Οφείλω όμως, ακριβώς γιατί με ζήλο και με πολύ μεγάλο μεράκι εργάστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, να κάνω ειδική αναφορά, τους αξίζει η κυρία Μαρία Θελερίτη, βουλευτής Κορίνθου τότε, ο κύριος Αντώνης Σιγάλας, βουλευτής Κυκλάδων και ο κύριος Γιώργος Τσόγκας, επίσης βουλευτής Κορινθίας. Όλη η λογική της προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ να θέσει στην συνταγματική αναθεώρηση πρόσθετες διατάξεις και συμπληρώσεις ή αναθεωρητικές ρυθμίσεις αναφορικά με τα επίδικα άρθρα έγκυται στο γεγονός ότι όχι από εξαιτίας μιας προσέγγισης ότι απαιτείται μια συνολική νέα τομή ή ότι είναι όριμη μια νέα μεγάλη τομή στα θέματα της αυτοδιοίκησης αναφορικά με όσα το παρόν Σύνταγμα έχει κατοχυρώσει, όσο για την διαπιστωμένη πια σε ικανό μήκος χρόνου αδυναμία των ρυθμίσεων αυτών να φέρουν το επαγγελόμενο από αυτές τις ίδιες διατάξεις και προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Και εξηγούμε αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αρχές της εγκύτητας ή της επικουρικότητας, κορυφαίες ρυθμίσεις και το Σύνταγμα του 1974 και εν συνεχεία τα υπόλοιπα συντάγματα κατοχύρωσαν. Πολύ απέχει η εμπειρία και η πρακτική εφαρμογή από την πραγματική εξαγγελία και κατοχύρωση που προανέφερα. Και βέβαια υπάρχει πάντα η επιχειρηματολογία ότι αυτά ανατίθενται στον κοινό νομοθέτη. Το ακούσαμε και την κυρία Μακρύ, τη συνάδελφο που, από την πλειοψηφία που μόλις πριν μίλησε. Το έχουμε ακούσει και στην συνεδρίαση της Επιτροπής της 23 Οκτωβρίου από τον εισηγητή της πλειοψηφίας, τον κύριο Τζαβάρα, όπου ρητά και ο ίδιος παραδέχεται ότι ο κοινός νομοθέτης δεν έχει πετύχει πάντα κέρυες παρεμβάσεις, ότι παρόλα αυτά θεωρεί ότι παρέλκει οποιαδήποτε αναδιατύπωση των σχετικών άρθρων, το 101 κυρίως, για το 102 ισχύουν κάποια διαφορετικά ζητήματα,
καθώς ένας σοφός νομοθέτης του 75, λέει ο κύριος Τζαβάρας, έκανε μια σοφή επιλογή, εξεφράστηκε κατά τρόπο γενικό και μάλιστα επέλεξε θεμελιώδεις αρχές στην οργάνωση, αφήνοντας τον κοινό νομοθέτη να παίρνει μέτρα τα οποία θα είναι κάθε φορά σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που εκάστοτε επικρατούν στη χώρα. Παρόλα αυτά παραδέχεται ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι προτάσεις της τότε πλειοψηφίας, ενδεχομένως βεβαίως είναι κοινά αποδεκτές από όλες τις πλευρές της Βουλής, μπορούν να συνιστούν μεταρρυθμίσεις, όμως κατά την άποψη της πλειοψηφίας δεν χρειάζονται. Για να το δούμε όμως αυτό, αν πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Στο άρθρο 101 του Συντάγματος, το κεφάλαιο Οργάνωση Διοίκησης αναφέρει στην παράγραφο 1 ότι η διοίκηση του κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα, και αυτό όντως είναι μια τομή γενικής αρχής που έχει βοηθήσει τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης. Κοινός τόπος είναι όμως ότι αυτό και μόνο αυτή η πρόβλεψη του Συντάγματος, ότι η διοίκηση του κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα, παρόλο ότι έχουν περάσει πολλές δεκαετίες και παρά το ότι στη λιτότητα της διατύπωσής του είναι εύστοχο, εν τούτης δεν αποδεικνύεται επαρκές. Γεννώνται ερωτήματα για τα ζητήματα εφαρμογής του Συντάγματος. Εάν αρκεί δηλαδή η λιτή καταρχήν διατύπωση της συνταγματικής πρόβληψης ή αν χρειάζεται εκ των πραγμάτων και από την εμπειρία εφαρμογής κάτι περισσότερο, ώστε ο κοινός νομοθέτης να παρακινείται, αλλά και να έχει σαφέστερη κατεύθυνση στην νομοθέτηση, ώστε να διαμορφώνεται στην πράξη μια πραγματικότητα όπως την επιτάσσει το Σύνταγμα με τρόπο τέτοιο που να την λαμβάνει υπόψη δεσμευτικά το Κοινοβούλιο όταν νομοθετεί. Και γι' αυτό το λόγο η συμβολή μας έγκυται στο ότι σε αυτήν την παράγραφο 1 του άρθρου 101, όπου η διοίκηση του κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα, προτείνουμε να συμπεριληφθεί, να προσθεθεί η φράση «με νόμο ορίζεται το σύστημα περιφερειακής οργάνωσης του κράτους». Γιατί αυτό τόσα χρόνια από το 1974 μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί. Και θα έλεγε κανείς «μα είναι η αδυναμία του πολιτικού συστήματος, είναι η ανεπάρκεια της νομοθετικού έργου, είναι». Όμως έχουν περάσει πολλά χρόνια. Γιατί να μην δώσουμε μια νέα όθηση συνταγματικής κατεύθυνσης, στην οποία όλοι συμφωνούμε, όπως παραδέχονται όλες οι πτέρυγες. Το ίδιο στην παράγραφο 4 του άρθρου 101, όπου προβλέπεται ότι ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση, όταν δρούν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την και μένει εκεί. Έχουμε επίσης την εμπειρία ότι ούτε οι νησιωτικές περιοχές ούτε οι ορεινές έτυχαν και από την πλευρά του κοινού νομοθέτη αλλά και από την πλευρά της πολιτείας ολόκληρης εκείνης της πρόνοιας που να ταιριάζει με την δεσμευτική συνταγματική επιταγή. Αυτό θα το αγνοήσουμε? Δεν θα το θεωρήσουμε ότι το Σύνταγμα εδώ αποδεικνύεται ατελέσφορο, έστω και αν η ευθύνη ανήκει στο πολιτικό σύστημα ή στην νομοθετική λειτουργία? Και λέμε να προσθέσουμε μεριμνώντας για την ολόπλευρη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή τους. Δεν είναι καμιά εμβληματική παρέμβαση. Προφανώς έχουμε πλήρη επίγνωση. Είναι όμως αυτό που υπό τις δεδομένες συνθήκες μπορεί ακριβώς να δεσμεύσει τον νομοθέτη και να δώσει πραγματική όθηση. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλες καλύτερες προτάσεις. Και επίσης προτείνουμε την ερμηνευτική προσθήκη να αναγνωρίζεται η ανάγκη προσαρμογής του διοικητικού μοντέλου στο ιδιαίτερο περιβάλλον των νησιωτικών και ορεινών περιοχών με την εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων διοίκησης για αυτές και την παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτές. Δεν το έχουμε όλοι αυτό το πεδίο αναγνωρίσει και στις ορεινές και στις νησιωτικές περιοχές? Δεν έχουμε δει ότι κατά καιρούς, ενώ είναι υποχρέωση δεσμευτική από το Σύνταγμα, ποτέ δεν υλοποιείται οι διατάξεις αυτές
επωφελία των νησιωτικών και των ορεινών περιοχών. Και προχωράω γρήγορα, δώστε μου ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, για το άρθρο 102, την παράγραφο 2. Ώστε οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια να εκλέγουν αρχές με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία με αναλογικό εκλογικό σύστημα όπως ο νόμος ορίζει. Αυτή είναι η πρότασή μας. Και ο νόμος αυτός να ορίζει τη συγκρότηση, ή ένας άλλος νόμος, εν πάση περιπτώσει, τη συγκρότηση και λειτουργία τοπικών λαϊκών συνελεύσεων, καθώς και τις προϋποθέσεις και τον τρόπο διεξαγωγής τοπικών δημοψηφισμάτων και λαϊκών πρωτοβουλειών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα και για τις αρχές της εγκύτητας και για τις αρχές της αμεσότητας και για τις αρχές της δυνατότητας πραγματικά να αναδειχθεί η περιφερειακή οργάνωση της διοίκησης και να αναβαθμιστεί ο ρόλος της αυτοδιοίκησης σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, για την κοινωνική συνοχή και για τον εμπλουτισμό των τοπικών κοινωνιών, η συμμετοχή των αλλοδαπών που έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα, να έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε στις εκλογές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα τοπικά δημοψηφίσματα όπως τα προβλέπει σχετικός νόμος. Νομίζω και νομίζουμε ότι είναι διατάξεις οι οποίες μπορεί, λέω και πάλι, να μην έχουν ένα κεντρικό εμβληματικό χαρακτήρα, έχουν όμως μια πολύ μελετημένη, με βάση την ιστορική εμπειρία στο πεδίο, στόχευση, ικανή να δώσει ιδιαίτερη όθηση και στην περιφερειακή οργάνωση, που είναι στοιχείο δημοκρατίας, και στην περιφερειακή ανάπτυξη και στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, να ευχαριστήσω και εγώ όλες και όλους τους συναδέλφους που και στην πρώτη προτείνουσα Βουλή και στην Επιτροπή, στην οποία και εκεί συμμετείχα και τώρα, νομίζω ότι πραγματικά, παρά τις αντιθέσεις, μπορέσαμε, καταβάλαμε προσπάθεια τουλάχιστον, να θέσουμε ο καθένας από την πλευρά του με σοβαρότητα και πληρότητα και όχι μόνο τους προβληματισμούς αλλά και την τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία για τις αναγκαιότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και στην προοπτική της για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί το Σύνταγμα. Δυστυχώς έχουμε αφήσει πολλά πράγματα που δεν τα πετύχαμε να συγκλίνουμε. Τουλάχιστον να υπερασπιστούμε αυτά στα οποία μπορέσαμε να συγκλίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δρίτσα.